που αποκλήθηκε φιάσκο εκείνη την Κυριακή της 20ης Δεκεμβρίου, την πρώτη Κυριακή των εσωκομματικών εκλογών, στη δήλωσή σας που ακολούθησε, είπατε ότι και ο κύριος Σαμαράς είχε εγγυηθεί σε συνεργάτη δικό σας για την εταιρεία. Γιατί λοιπόν, είπατε, εκπλήσονται όλοι, δείχνοντας έτσι με έναν τρόπο ότι ίσως και στην επιλογή της εταιρείας υπήρχε, εντός εισαγωγικών το βάζω, σαμαρικός δάκτυλος. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορεί αυτή η δήλωση να ήταν που προκάλεσε στη συνέχεια την κρίση στη σχέση σας. Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω ότι αυτή η δήλωση προήρθε ως απάντηση στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Έθνους. Με τη δήλωση Σαμαρά ότι πρέπει να παραιτηθεί. Την παραίτησή μου. Για ένα ζήτημα τεχνικό. Βέβαια, μετά τη διέψευσε. Ο δημοσιογράφος που ήταν ο Γιάννης Σαραντάκος και τον ρώτησα εγώ εδώ στην εκπομπή, επέμενε ότι έγινε η δήλωση αυτή. Μα όλοι γνωρίζουμε τώρα πώς γίνονται αυτές οι διαρροές και πώς αυτά γράφονται, και από ό,τι και εγώ ξέρω η δήλωση έγινε, διότι όταν εγώ τη διάβασα, για να είμαι ειλικρινής, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς την επόμενη μέρα είπε ότι δεν έκανε τέτοια. Καλά, είχα παραιτηθεί πια. Ναι. Και είχε γίνει ήδη η συγκεκριμένη δήλωση που αναφέρεται. Ναι. Διότι εγώ μόλις το διάβασα, πήρα τηλέφωνο συνεργάτη του και τον ρώτησα και του είπα ότι παρακαλώ ή να ανακληθεί αυτό αν δεν έγινε, ή με οδηγείτε σε παραίτηση και θα δημιουργήσετε κρίση. Η απάντηση ήταν ότι κάνω ό,τι νομίζεις. Δεν πρόκειται εμείς ούτε να πούμε ότι έγινε ούτε ότι δεν έγινε. Ναι, αλλά δεν είναι πρωτοσέλιδη. Είναι με φωτογραφία και αναφέρει ρητά ότι ζητάει την παραίτησή μου. Και πολύ περισσότερο θα σας θυμίσω ότι η ΚΕΦΕ εκείνη την ώρα, μην κοιτάτε που μετά κατά κάποιο τρόπο είχαν τις προτιμήσεις τους με τους υποψηφίους, εκείνη την ώρα η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή ήταν όλοι επιλεγμένοι από τον κύριο Σαμαρά. Και ο πρόεδρός της, ο κύριος Παπαμιμίκος, και η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή, ο γραμματέας οργανωτικού, ο γραμματέας εκλογών, όλοι αυτοί, και η διεύθυνση η οποία είχε πει ότι βρήκε αυτή την εταιρεία, ήταν όλοι επιλεγμένοι από τον κύριο Σαμαρά. Και όπως είχαν γραφτεί και στις εφημερίδες, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει και κάποιες εργασίες. Δεν ήταν κακό αυτό. Ούτε εγώ είπα ότι μαϊμουδιάρικα τις ανέλαβε, έτσι για να το πω πιο λαϊκά. Εγώ είπα ότι ήταν γνωστή σε όλους. Προς τι λοιπόν αυτή η έκπληξη, όπως και εσείς αναφέρετε. Άρα, εγώ καταρχήν δεν επιτέθηκα. Εγώ απήντησα. Και δεν ήταν δυνατό να μην απαντούσα, διότι εκείνη την ώρα όλοι οι δημοσιογράφοι με παίρνατε να μου πούν, μα εδώ υπάρχει πρωτοσέλιδο, δεν θα πεις τίποτα. Και είπα ότι, μα και ο ίδιος γνωρίζει, όπως και οι υπόλοιποι, ο κύριος Τάδε, ο κύριος Τάδε, ο κύριος Τάδε, γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί. Και δεν το διάψευσε ότι έχουν συνεργαστεί. Μάλιστα είπαν ότι και όταν ήμουν και εγώ γραμματέας, εταιρεία είχε πάρει. Μα εγώ δεν είπα αν πήρε καλός ή κακός. Δεν ήταν το θέμα μας στη διαφάνεια. Ήταν το θέμα μας αν αυτή μπορούσε πράγματι να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο το οποίο αναλάμβανε. Τώρα, πριν προχωρήσουμε για τη σχέση με τον κύριο Σαμαρά, μου ήρθε στο μυαλό μου το γεγονός ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, λίγες μέρες μετά από την αδυναμία να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε, άφησε υπονοούμενο για σαμποτάζ. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν περνά και από το δικό σας μυαλό αυτό το ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο δηλαδή κάποιος ή κάποιοι επίτηδες να οδήγησαν τα πράγματα εκεί. Περνά από το μυαλό σας αυτό. Η Ντόρα Μπακογιάννη το άφησε πολύ έντονα, ναι, ότι σκέφτεται... Εγώ δεν έχω τέτοιες ενδείξεις, για να σας είμαι ειλικρινής, και το είπα και τότε. Απλώς θεωρώ ότι ίσως κάποιοι που δεν είχαν ασχοληθεί όσο εγώ με το τεχνικό ζήτημα, το οποίο το είχα τονίσει από τότε. Και προσέξτε, στη δεύτερη φάση με τη Vodafone δεν πήγαμε μέσω ίντερνετ, πήγαμε μέσω των κεραιών της Vodafone και λειτουργήσε. Ναι. Διότι αν πάλι πηγαίναμε μέσω ίντερνετ, μπορεί να μην λειτουργούσε. Απλό ήταν το θέμα. Και γι' αυτό επιμένω, κύριε Χατζηνικόλα, ότι η διαδικασία. Πάντως είναι... και με τη Vodafone, όταν κάνατε τη διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι η καζούρα που γινόταν στο διαδίκτυο από την πιτσιρικάρια, και δικαίως, για το ότι τα αποτελέσματα έρχονταν με φαξ και ότι ορισμένοι μάλιστα κλείδωσαν και τα εκλογικά τμήματα και στείλανε το φαξ μία ή δύο μέρες αργότερα,
ήταν τρομερή και έκανε ζημιά στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να σας πω ότι η άποψη του ΦΑΚΣ ήταν του εκπροσώπου του κ. Μητσοτάκη, η οποία κατετέθη στην εφορευτική και η απόφαση ήταν και ομόφωνη. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, διότι οι αποφάσεις αυτές κατά βάση ήταν ομόφωνες μετά από συζήτηση που γινότανε. Ο κ. Μητσοτάκης, ο εκπρόσωπός του δηλαδή, είχε προτείνει να υπάρχει ΦΑΚΣ υπογεγραμμένο από τους αντιπροσώπους των τεσσάρων υποψηφίων στο κάθε τμήμα και αυτό να έρχεται στην Συγκρού. Εμείς είχαμε πει ότι δεν έχουμε καμιά αντίρρηση σε αυτά. Ήδη, όπως θυμάστε, εγώ είχα αποχωρήσει από την Επιτροπή τότε με τον αντιπρόσωπό μου και είχα πει ότι διαδικαστικό θέλετε, περάστε το. Άλλο τώρα, αν κάποιοι είπανε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το διαδίκτυο και εγώ είμαι το ΦΑΚΣ. Έτσι. Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Αντώνης Σαμαράς, τι έφταιξε και φτάσατε από εκεί που υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση? Δεν είναι εύκολο να σε προτείνει κάποιος για πρόεδρο της Βουλής και μετά για πρόεδρο του κόμματος. Σημαίνει ότι σε μετράει πάρα πολύ. Πώς κατέληξε η σχέση σας να είναι συγκρουσιακή, να είναι... Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και πάλι με σεβασμό τον αντιμετωπίζω και με εκτίμηση κιόλας. Βεβαίως έχω σε πολλά ζητήματα της πολιτικής μας διαφορετική άποψη, αλλά αυτό που συμβαίνει, δεν υπήρχε ποτέ καμία προσωπική διαφορά. Νομίζω ότι πρέπει να τον ρωτήσετε και αν θέλει να απαντήσει. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω καταλάβει γιατί υπήρχε, αν θέλετε, μια τέτοια λυσαλέα αντίδραση από κάποιους δικούς του. Έτσι. Γιατί ο ίδιος δεν νομίζω ότι. Σε μένα τουλάχιστον δεν έδειξε κάτι έτσι πολύ. Μήπως θεωρεί, κύριε Πρόεδρε, και τώρα μεταφέρω από το ρεπορτάζ ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα. Μήπως θεώρησε ότι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν υπερασπιστήκατε επαρκώς τη δική του περίοδο, τη δική του πολιτική? Γιατί συνήθως τα προβλήματα με τους πρώην πρωθυπουργούς και τους μεταγενέστερους αρχηγούς των κομμάτων είναι εκεί, είναι στα θέματα της υστεροθυμίας και της δικαίωσης της πολιτικής του πρώην πρωθυπουργού, από την οποία συνήθως ο νέος πρόεδρος του κόμματος προσπαθεί να κρατήσει κάποιες αποστάσεις για να μην πληρώσει πολιτικό κόστος. Ναι, δεν υπάρχει καταρχήν καμία αμφιβολία ότι στην γενική κατεύθυνση και στα μακροοικονομικά πηγαίναμε σωστά. Αλλά επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνανε πάρα πολλά λάθη, τα οποία είχαν επισημανθεί και τότε και τώρα. Και αν κάποια στιγμή θα γίνει η αυτοκριτική, περιμένω από τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι θα το κάνει, να γίνει μια επιτροπή αυτοκριτικής, νομίζω ότι αυτά θα τεθούν και θα ξαναμπούν στη δημοσιότητα. Αρνείται κανείς ότι μας κόστησε? Μα τα ίδια είπε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είπε ότι ο ΕΝΦΙΑ, όπως μπήκε, όπως δεν εξηγήθηκε κτλ. Ο ΕΝΦΙΑ, το κλείσιμο της ΕΡΤ. Το κλείσιμο της ΕΡΤ έχει τεθεί και από μένα και από άλλους. Και μάλιστα και πολιτικά ως προς τη στάση της ΔΙΜΑΡ. Γιατί εμείς από την ώρα που αποτρικοματική γίναμε δικοματική. Ναι, δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι στείλαμε ένα μήνυμα. Και χάσατε για την εκλογή του Προέδρου που θα την είχατε. Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και ότι η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εύκολα στη Βουλή. Και αυτά τα είπα και τότε. Στις ευρωεκλογές. Ξεχάσατε ότι στις ευρωεκλογές συζητούσαμε για τις λαϊκές αγορές και για το γάλα και για όλα. Όταν δημοσίως εγώ είχα παρέμβει να τα συζητήσουμε πιο μετά ή να τα είχαμε λύσει από το Μάρτιο. Δεν μας κόστησαν όλα αυτά. Και δεν μας κόστησαν. Και θα συζητάμε τι ήταν το αποτέλεσμα και ποιο του Σεπτεμβρίου και δεν θα συζητήσουμε πώς έγινε του Ιανουαρίου ή πώς ήταν των ευρωεκλογών. Και εκεί υπήρξε η πολιτική, αν θέλετε, άποψη για το ρόλο του γραμματέα. Εγώ πιστεύω ότι ο γραμματέας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτά. Και ο διαμαγείας το καταστατικό προβλέπει πώς αλλάζουν οι πρόεδροι και δεν βλέπει πώς αλλάζουν οι γραμματείς. Δεν έχει πρόταση μορφής του γραμματέα. Δηλαδή αλλάξαμε οι πρόεδροι και ο γραμματέας ο οποίος είναι εκεί και έχει τις ευρωεκλογές, τις αυτοδιοικητικές, το δημοψήφισμα του Γενάρη, του Σεπτέμβρη, του αυτού θα μας πάει και στο συνέδριο από ό,τι έμαθα σήμερα. Πάντως άκουσα ότι συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Μητσοτάκη, και ότι στην ανακοίνωση λέει ότι θα μείνει μέχρι το συνέδριο. Κάποιοι λένε, δεν θέλω να το πιστεύω, ότι ήταν και αυτό μες στον deal. Αλλά δεν ξέρω τι να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τώρα θέλω να σας...